Έχω μια πολύ ενδιαφερούντα, μια πολύ ενδιαφερούσα ενότητα θεμάτων ετοιμάσει τώρα. Με τη βοήθεια της Κατερίνας Φραγκάκη, της αγαπημένης μου Κατερίνας, της φίλης μου Κατερίνας. Κατερίνα Φραγκάκη είναι μια πολύ δυνατή δικηγόρος των Αθηνών, το γνωρίζετε πια. Αλλά έχω την τιμή και τη χαρά να είναι και φίλη μου. Πάμε να τα δούμε τα θέματα, για να μην τα προαναγγείλω και σας κουράζω και χάνουμε χρόνο. Πάμε να τα δούμε τα θέματα ένα-ένα με την Κατερίνα Φραγκάκη. Κατερίνα μου, καλησπέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε από αύριο. Καλησπέρα Δημήτρη μου, σε εσένα και στους ακροατές. Και σε λίγο θα πρέπει να σου πω, θα βάλουμε στην κουβέντα και το Θεοδόση τον Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί μου έκανε εντύπωση και έφτασε και σε μένα. Αυτό το βάζω ως έκτακτο θέμα για να συμμετέχουν και οι ακροατές. Μου έκανε εντύπωση το phishing πάρα πολύ και έφτασαν και σε μένα μηνύματα που μου λέγανε ακολούθησε αυτή τη διαδικασία, η τράπεζα έκανε, έρανε, άλλαξε. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τρώνε αυτό, λεφτά από τον κοσμάκι. Ναι. Τρώνε πολλά λεφτά. Δυστυχώς και πολύ καλά κάνεις που συζητήσεις αυτό το θέμα. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Και πρέπει να μας συμβουλέψεις και εσύ τι δικαιώματα έχει. Βεβαίως. Και αν θέλω να μας πεις, όχι τώρα, αργότερα, αν αυτός που πέφτει θύμα του phishing και μπαίνει στη διαδικασία να στείλει στοιχεία του κακώς, κατά τη γνώμη μου, στην τράπεζα, αν αυτά τα χρήματα τα χάνει ανεπιστρεπτή. Μη μου το απαντήσει τώρα ή αν έχει κάποια δικαιώματα που δεν το γνωρίζουμε ενδεχομένως. Βεβαίως, θα τα απαντήσω. Ωραία, τέλεια. Πάμε να δούμε πρώτα, Κατερίνα μου, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Τι αλλάζει με τους πληστηριασμούς από εδώ και στο εξής. Ποιο είναι το πλαίσιο το νέο? Τώρα το νέο πλαίσιο, Δημήτρη μου, είναι κάτι το οποίο έρχεται ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο που χρωστάει και επίκειτο ο πληστηριασμός, καθότι στον τρίτο πληστηριασμό, ο οποίος θα είναι πλέον, θα γίνεται μετά από δύο άγονους πληστηριασμούς, η τιμή πρώτης προσφοράς θα πέφτει 20%, που σημαίνει ότι θα φτάνει στο 80% της αξίας η οποία είχε οριστεί στους δύο προηγούμενους πληστηριασμούς. Δηλαδή, αν ένα σπίτι έκανε 100.000, πολύ σωστά, θα χτυπιέται στον τρίτο πληστηριασμό, θα χτυπιέται με 80.000. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να το χάσει πια Και όχι απλά να το χάσει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι και θα χάσει το σπίτι σε μια πολύ χαμηλή τιμή, ενώ αν χρωστάει ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που βγαίνει στον πληστηριασμό, θα είναι και χρεωμένος. Θα συνεχίσει να χρωστάει και αν έχει και άλλα ακίνητα, θα χάσει ουσιαστικά και τα υπόλοιπα ακίνητά του. Και να πούμε ότι στον τέταρτο πληστηριασμό η τιμή πρώτης προσφοράς θα έχει πέσει στο 65% της αρχικά ορισμένης τιμής. Δηλαδή, αυτό, συγγνώμη Κατερίνα μου, να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να παρακαλάμε να το χάσουμε να μην κηρυχθεί άγωνος ένας πληστηριασμός. Εγώ θα πω το εξής. Ποιο είναι το διατάφτα, δηλαδή, να καταλάβω. Για να μην χάσει το σπίτι του με τόσο εύκολες διαδικασίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη διαδικασία να ρυθμίσει. Με τους πιστωτές. Με τους πιστωτές. Ναι, επειδή ναι. Βλέπουμε ότι τώρα δεν γίνονται πληστηριασμοί για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Κάποιοι έχουν δυστυχώς επαναπαυθεί, θα έλεγα. Και δεν μπαίνουν στη διαδικασία της ρύθμισης. Όμως η διαδικασία αυτή της προστασίας θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Εν συνεχεία, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Άρα μπορεί κάποιος πολίτης, ο οποίος έχει ένα σπίτι, έχει μια μικρή περιουσία, να χάσει την περιουσία του με πολύ απλές και γρήγορες διαδικασίες. Μην ξεχνάμε ότι πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται ηλεκτρονικά, με το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι πολύ λιγότερα τα έξοδα που έχουν οι τράπεζες. Με αποτέλεσμα, αν δεν μπούμε στη διαδικασία αλλά και στην οτροπία να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας, με βεβαιότητα θα χάσουμε δυστυχώς το σπίτι μας. Άρα, όταν λες να διαπραγματευτούν, να μην εφησυχάσουν και να διαπραγματευτούν με τους πιστωτές, μέχρι ποιου σημείου έχει τη δυνατότητα και δυνατότητα που θέλουμε να στεφθεί και με επιτυχία, εννοώ, έτσι. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο δανειολήπτης, να το πούμε, να διαπραγματευτεί με τον πιστωτή του. Ποια είναι τα βήματα που προτείνεις διαπραγμάτευσης, Κατερίνα μου? Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όταν έχει οριστεί ο πληστηριασμός, δυστυχώς, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στα οποία μπορούμε πλέον να διαπραγματευτούμε. Στην αξία στην οποία έχει προσδιοριστεί για τον πληστηριασμό, καθώς επίσης στη ρύθμιση και τις υπόλοιπες οφειλές τυχόν έχουμε. Αν δεν έχει οριστεί ο πληστηριασμός, τότε θα πρέπει και υπάρχει πράγματι εξασφάλιση, δηλαδή να το πούμε απλά, υπάρχει μια προσημείωση, υπάρχει κάποια κατάσχεση στο συγκεκριμένο ακίνητο, διαπραγματευόμαστε πάντα την εμπορική αξία του ακινήτου. Δηλαδή λέμε στην τράπεζα, το ακίνητό μου
κάνει 100.000 ευρώ. Ωραία. Σου προσφέρω τις 100.000 ευρώ σε βάθος χρόνου μαζί με ένα μικρό επιτόκιο, το οποίο το συμφωνούμε με την τράπεζα ή με το φαν, και κατά συνέπεια μπορούμε και ρυθμίζουμε βάσει των εισοδημάτων μας και βάσει βεβαίως της περιουσίας που έχουμε. Αν πάει κάποιος και πει στην τράπεζα ή στο φαν ότι εγώ θέλω να σου δώσω μικρότερη από την εμπορική αξία του ακινήτου, τις περισσότερες φορές μπορεί να μην λάβει ούτε καν απάντηση, διότι είναι συγκεκριμένοι κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθούν οι τράπεζες και τα φαν, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην λαμβάνουν καν απάντηση επί του αιτήματός τους. Άρα θα πρέπει να έχουν ένα ορισμένο αίτημα, ένα αίτημα το οποίο έχει βασιστεί στους κανόνες αυτούς που αναφέραμε, και με αυτό το δρόμο θα καταφέρουν να ρυθμίσουν τελικά. Εσύ τι βλέπεις, πάνε οι άνθρωποι να διαπραγματευτούν με τους πιστωτές, με το τραπεζικό ίδρυμα ή με τα φαν, πάνε ή δεν πάνε? Τι τους λες δηλαδή, παιδιά, ξεκουνήστε και πηγαίνετε να διαπραγματευτείτε? Τώρα, Δημήτρη μου, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια μέσω των 240 δόσεων, ναι. 420 όταν έχουμε χρέη προς τις τράπεζες. Αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Ιούνιο, ενώ φαίνεται ότι θα φέρει αποτελέσματα, πηγαίνουμε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Μάλιστα. Οι πολίτες δηλαδή θέλουν να ρυθμίσουν, αλλά βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει μια δυστοκία για πολλούς λόγους. Άρα θα πρέπει αυτό το σύστημα να πάει πιο γρήγορα, θα πρέπει οι πολίτες να πάνε μέσω των 240 ή 420 δόσεων, θα καταφέρουν ακόμα και διαγραφές των χρεών τους, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά να το επισημαίνουμε κάθε φορά, ότι με τις 240 δόσεις καταφέρνουμε ακόμα και διαγραφή κεφαλαίου της οφειλής μας, καθότι πάλι λαμβάνεται υπόψη η αξία της περιουσίας μας. Αν χρωστάμε περισσότερα από την αξία, το ποσό αυτό διαγράφεται, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μπούμε σε μια πολύ καλή ρύθμιση, την οποία μπορούμε να την Μάλιστα. ακολουθήσουμε. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται, Κατερίνα μου. Κατερίνα Φραγκάκη, στη τηλεφωνική γραμμή. Παιδιά, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ζητήματα είναι για κάποιες οικογένειες και για κάποιες, θα έλεγα, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζωτικής σημασίας. Να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της παράτασης στο πρόγραμμα επιδότησης δανείων, το γέφυρα εννοώ, έτσι. Γιατί δεν είναι όλοι δικαιούχοι της τρίμηνης παράτασης, έτσι. Ποιοι είναι εκείνοι που είναι δικαιούχοι της παράτασης και ποιοι είναι εκείνοι που τη χάνουν την παράταση? Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και μπράβο που το θίγεις. Γιατί σχετίζεται και με αυτά που λέγαμε. Βεβαίως, σχετίζεται με αυτό. Άμα δεν μπορείς να ικανοποιήσεις... Ήταν ναι. ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που επιτέλους επιβραβεύτηκαν οι συνεπείς. Επιτέλους, αυτό που λέγαμε συνέχεια ότι πρέπει να δοθεί μια επιβράβευση του συνεπείς. Οι συνεπείς λοιπόν δανειολήπτες πήραν το πρόγραμμα γέφυρα, πήραν αυτή την επιδότηση και έρχεται το κράτος να τους δώσει και άλλους 3 μήνες επιδότησης, στο ύψος το 40% αυτή τη φορά τις δόσεις τους, το οποίο το 40% θα το δίνει το κράτος και το υπόλοιπο ποσό το καταβάλει ο πολίτης. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι εφόσον δεν χρωστάει 2 δόσεις, θα μπει στην παράταση αυτή χωρίς ουσιαστικά να κάνει νεότερη αίτηση. Δηλαδή αυτοδικαίως λαμβάνει την παράταση αυτή για άλλους 3 μήνες. Και βεβαίως θα δει στους λογαριασμούς που είχαν ανοίξει τους ακατάσχετους οι τράπεζες να μπαίνει το ποσό αυτό της επιδότησης από το κράτος και το υπόλοιπο τα υπόλοιπα χρήματα πρέπει να τα καταβάλει ο πολίτης. Μάλιστα. Όσοι όμως έχασαν 2 δόσεις, δεν έχουν συμπληρωμένες 2 δόσεις που δεν έχουν καταβάλει, δυστυχώς θα βγουν εκτός προγράμματος. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Μου ακούγεται λίγο άδικο αυτό. Εντάξει, okay. Αυτό είναι άδικο και να πούμε το εξής. Δηλαδή, έχασες 2 δόσεις. Πες ότι περάσαμε τόσο δύσκολες στιγμές και δύσκολες εποχές με τον κορονοϊό. Μετά, αντιλαμβάνεσαι με τις αυξήσεις τώρα στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, θέρμανσης. Και βέβαια, και θα προσθέσω και με την ακρίβεια να πω, έτσι, είναι πασιφανής. Νομίζω δεν επιδέχεται αμφισβήτηση η ακρίβεια που βιώνουμε. Τη βιώνουμε όλη στην καθημερινότητά μας πια. Επαγγελματίες της αγοράς που πάνε να αγοράσουν σίδερο, ξύλο, το ένα άλλο. Και εμείς που πάμε σούπερ μάρκετ για ένα καφέ, για ένα φαγητό. Σούπερ μάρκετ θα πω, το πιο απλό. Δεν μπορεί δηλαδή με 2 δόσεις τώρα να βγαίνεις εκτός προγράμματος γέφυρα. Σωστά. Και όχι μόνο. Δεν το ανέχομαι ως Δημήτρης Μάρκος, να το πω έτσι. Αυτό. Ότι πολλές φορές, Δημήτρη μου, δεν φταίνουν ούτε καν οι πολίτες ότι δεν κατέβαλαν τις 2 δόσεις. Είδαμε στο πρόγραμμα γέφυρα, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί, ότι οι ίδιες οι τράπεζες ή τα φανς, κυρίως τα φανς, στις τράπεζες δεν είδαμε αυτό το πρόβλημα να συμβαίνει, σε κάποια φανς τα οποία πήρανε τα δάνεια, ενώ ο πολίτης είχε μπει στο πρόγραμμα γέφυρα, να μην το δεχότανε το φαντ, με αποτέλεσμα να βγει ο πολίτης εκτός προγράμματος, καθότι
δεν, καθότι κατέβαλε μόνο το ποσό το οποίο έπρεπε να καταβάλει ο ίδιος. Μάλιστα. Και δεν έβλεπαν ότι στον ακατάσχετο λογαριασμό υπάρχει η επιδότηση, με αποτέλεσμα να βγαίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο εκτός ρύθμισης και να του λέει το φαν ότι δεν δικαιούσε την επιδότηση από το πρόγραμμα γέννηση. Άρα τώρα τι κάνουμε για να μην χάσουν αυτοί οι άνθρωποι? Εκεί λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι συμβουλεύεις? Κατευθείαν αναφορά στο συνήγορο του πολίτη. Μάλιστα. Σε περιπτώσεις που μας βγάζει εκτός προγράμματος η τράπεζα ή το φαντ, ή έχει γίνει κάποιο πρόβλημα από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ώστε να μπορέσει να παρέμβει ο συνήγορος του πολίτη για να πάρουμε τα χρήματα της επιδότησης και να μην βγούμε εκτός προγράμματος. Ήδη ένας πολίτης το κατάφερε αυτό, που ήταν ουσιαστικά εκτός προγράμματος. Α, μάλιστα, έχουμε περίπτωση. Λάθος, μπράβο. Από λάθος της τράπεζας. Ή του φαν, που είπες. Λοιπόν, ναι. Ή του φαν. Και έτσι λοιπόν κατάφερε να συνεχίσει να είναι στην επιδότηση και να πάρει και τους άλλους 3 μήνες επιδότησης που δικαιούται. Ήσουν ασαφής, Κατερίνα Φραγκάκη. Τώρα έχω δίπλα μου το Θεοδόση Πάνου, τον έχω προαναγγείλει. Θεοδόση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μου. Την καλησπέρα μου και στην κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη είναι εδώ για να τη ζήτησα να μας πει, σε προαναγγέλλοντά σε, αφού μας πει ο Θεοδόση τι ακριβώς συμβαίνει. Λέω, γιατί έπεσα και εγώ θύμα φίσινγκ, όχι θύμα, δεν τζίμπησα. Ναι, καλά, μου ήρθε το SMS εμένα, με SMS μου ήρθε. Βέβαια. Να πάμε λίγο διαγώνια τα μικρόφωνα, μας λέει εδώ η κυρία Ψάλτη, η αρχόντισσα των ήχων. Ωραία. Μου ήρθε το SMS και δεν τσίπησα και φυσικά το διέγραψα αμέσως. Ενημέρωσα δε και την τράπεζα και μου είπανε καλά κάνατε κύριε Μάρκο και δεν απαντήσατε. Είπα στην Κατερίνα λοιπόν, αφού μας εξηγήσεις εσύ τι συμβαίνει με το phishing και πώς αποσπούν μικρότερα ή μεγαλύτερα χρηματικά ποσά από τους πολίτες ή επιτίδη, να μας πει μετά αν υπάρχει κανένα παραθυράκι αποζημίωσης που ενδεχομένως να μην το ξέρουμε. Δώσε μας πρώτα το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα νούμερα για να καταλάβουν οι ακροατές μας, αν και πιστεύω ότι η κυρία Φραγκάκη τα γνωρίζει. Τα νούμερα λοιπόν, οι αριθμοί συνήθως λένε την αλήθεια, την αλήθεια, αν όχι πάντοτε. 200% αύξηση στο ψάρεμα, στο ηλεκτρονικό ψάρεμα. Το phishing, όπως λες. Γιατί ένα ψάρεμα είναι. Τι είναι το phishing, να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει. Γιατί μέχρι και εγώ ακούω phishing και δεν καταλάβαινα, ο αδαής, αλλά τουλάχιστον ήξερα πώς να αντιδράσω όταν είναι μου συνέβη. Όταν σου έρχεται ένα μήνυμα, mail, SMS. SMS. Ή mail. Email. Ναι. Το οποίο φέρει το λογότυπο της τράπεζας με την οποία συνεργάζεσαι και έχεις το e-banking, ναι. Λοιπόν, το web δηλαδή, και σου λέει ότι ξέρεις, κινδυνεύουν τα χρήματά σου και είναι ανάγκη να μπεις σε αυτή την πλατφόρμα, στην δίνει την πλατφόρμα, να κάνεις κλικ εδώ και να μου δώσεις τους κωδικούς του web σου, του e-banking, για να μπορέσω να προστατεύσω τα χρήματά σου. Όσοι τσιμπάνε και μπαίνουν αυτόματα, οι κωδικοί έχουν υποκλαπεί. Και στην συνέχεια, αυτόματα σε χρόνο ντετέ. Σε 0 δευτερόλεπτα. Τι λες ρε παιδί μου. Σε 0 δευτερόλεπτα. Και έχουν φτάσει αυτοί οι κωδικοί, έχουν φτάσει σε χώρες που δεν μπορεί να το βάλει ο νου σας, και προτείνω στους ακροατές μας την Κυριακή να αγοράσουν τη Real News σήμερα, της Κυριακής. Σήμερα. Ναι, να αγοράσουν τη Real News της Κυριακής σήμερα που είναι στα περίπτερα. Υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ και για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι ακριβώς είναι. Παιδιά, μην τη χάσετε την εφημερίδα. Και από ποιες χώρες μας προέρχεται. Λοιπόν, στην συνέχεια σου έρχεται και ο κωδικός για να γίνει η συναλλαγή, γιατί σου λέει πρέπει να κάνουμε και συναλλαγή για να διασφαλίσουμε τα χρήματά σου. Και έτσι έχουν τα πάντα. Και ξαφνικά μέσα σε 1-1,5 λεπτό βλέπεις να σου έρχεται στο web ότι όλα τα χρήματα που έχεις στο λογαριασμό σου έχουν μεταφερθεί στην τάδε τράπεζα, στην Ταϊλάνδη π.χ. Συγγνώμη, δηλαδή, αν έχεις 1000 ευρώ εξαφανίζεται 1000 ευρώ, αν έχεις 10.000 όλα ευρώ τα πάντα. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα πάντα έχουν εξαφανιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα, σε χρόνο τέτοιο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Θεοδόση Πάνου, εδώ πέρα. Ότι εάν εσύ είσαι ήδη στο web banking σου, έτσι, μέσα στην εφαρμογή, και σου λέει εκείνη την ώρα πάμε να αλλάξουμε κωδικούς, εκεί δεν τρέχει πρόβλημα. Μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Δηλαδή, καμιά φορά εμένα, ενώ είμαι μέσα στο web banking, μου λέει πρέπει, επειδή πέρασε το εξάμηνο, ρε παιδί μου, να αλλάξει τους κωδικούς σου. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι. Μέσα στην εφαρμογή, όταν είσαι, μέσα στην εφαρμογή της τράπεζας εννοώ. Βέβαια, θα σας εξηγήσω. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Όχι. Κανένα. Ότι πρέπει να αλλάξει, καταρχήν δεν σου λέει να τους ανακοινώσεις. Δεν σου λέει να τους ανακοινώσεις, σου λέει άλλαξε τους.
Ναι, μα, ναι, αλλά, έτσι, και, ναι, αλλά και εκείνη την ώρα πληκτρολογείς κάποιους κωδικούς πάνω στο, στην εφαρμογή όταν είσαι μέσα. Όχι με ένα SMS που σου ήρθε ή με ένα mail. Έτσι, στην εφαρμογή, αλλά στην εφαρμογή της τράπεζας. Ναι, αυτό είπα. Έτσι ακριβώς, στην εφαρμογή της τράπεζας. Εκεί κανονικά μπορείς να δίνεις φίλε ακροατή, φίλη ακροάτρια, τους κωδικούς σου κανονικά. Όχι, κανονικά, να αλλάζεις κωδικούς. Και σου λέει επιβεβαιώστε το νέο σας PIN. Οι περισσότεροι που έχουν web έχουν και τον προσωπικό του τραπεζίτη, όπως λέμε, personal banking, ας το πούμε. Ναι, έτσι. Ναι. Θα έχουν επικοινωνήσει μια-δύο μέρες πριν η ίδια η τράπεζα θα σου έχει στείλει και email που θα σου λέει μην μου δώσεις τους κωδικούς σου, αλλά την τάδε ημερομηνία θα πρέπει να τους έχεις αλλάξει. Όχι, εγώ σε άλλο αναφέρομαι ότι μερικές φορές έχεις επιλέξει στους 6 μήνες, στον ένα χρόνο, βέβαια, να αλλάζεις το τετραψήφιο PIN, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Και σου ξαναζητάει τους κωδικούς η εφαρμογή για να αλλάξει στη συνέχεια το τετραψήφιο PIN σου, για να μπαίνεις πιο γρήγορα στην εφαρμογή. Mm-hmm. Εκεί εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι phishing. Όχι, δεν είναι phishing. Αυτό είσαι όταν είσαι μέσα στην εφαρμογή γενικά mm-hmm. της τράπεζας. Για να μην πανικοβάλουμε τον κόσμο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν σου έρθει ένα SMS από το πουθενά ή ένα mail από το πουθενά. Και εκεί λοιπόν η λύση, Θεοδόση μου, είναι να μην απαντήσεις ποτέ. Και να διαγράψεις και το SMS ή κυρίως το email, γιατί το email αυτό μπορεί να έχει και τρόιαν, όπως λέγονται αυτοί οι κατασκοπικοί, ας το πούμε. Αν είναι δυνατόν. Σου κάνουν δηλαδή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή φάντασμα, όπως λένε στην ορολογία τους. Δηλαδή, εσύ νομίζεις ότι χειρίζεσαι τον υπολογιστή σου, δεν τον χειρίζεσαι, τον χειρίζεται ένα τρίτο πρόσωπο τον υπολογιστή σου, το οποίο μπορεί να είναι στην άλλη άκρη της γης. Λοιπόν, μην κλείσετε. Κατερίνα, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή και ο Θεοδόσης για λίγο ακόμη, γιατί δεν έχει πει. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Παιδιά, σας λέω και εγώ παραλίγο να πέσω θύμα phishing. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Οπότε, Κατερίνα μου, θέλω το πρώτο σχόλιο σου τώρα, αφού είπαμε και για το διαγωνισμό μας. Θέλω το πρώτο σχόλιο σου στα λεγόμενα του συναδέλφου Θεοδόση Πάνου για τα θύματα του phishing, και μπορεί να ακούνε πολλοί οι οποίοι έχουν πέσει ήδη θύματα, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και αυτούς που δεν έχουν πέσει ακόμη θύματα. Οπότε θέλω τις... Αν μου επιτρέπετε, πριν συνεχίσει, για να δώσω τα νούμερα που έλεγα, οι απάτες, το ψάρεμα δηλαδή, έχει αυξηθεί σχεδόν σε ποσοστό 200% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των τραπεζών αλλά και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και τα χρήματα τα οποία έχουν χαθεί σχεδόν σε ένα χρόνο, ναι, κυρίως μέσα στην πανδημία, που φαίνεται ότι φούντωσε αυτό το πράγμα, ναι, γιατί οι hackers κάθονταν πολλές ώρες από ό,τι φαίνεται στο σπίτι τους, όπου και αν βρίσκονταν. Έλα, αυτοί, ωραία, είναι στα 40 εκατομμύρια. Ευτυχώς όμως το 54% των χρημάτων που έφυγε από τις τράπεζες επέστρεψε, γιατί καταφέρανε να το σταματήσουν οι αρχές ασφαλείας αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες με τις δικλείδες ασφαλείας που διαθέτουν. Και ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας? Οι δικλείδες ασφαλείας, και το κυριότερο όλο. Όταν εγώ ανταποκρίνομαι στο phishing, ποια είναι η δικλείδα ασφαλείας? Εκεί δεν υπάρχει καμία δικλείδα ασφαλείας. Ναι, ναι. Εκεί ακόμα και εγώ θα σας το πω έτσι απλά για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, που είμαι παντελώς αδαή σε αυτό. Είμαι πρόσφατο στο web και αφού πρώτα με έσπρωξε η σύζυγος, και η κόρη μου, λέγοντάς μου ότι είμαι νεάντερταλ εάν δεν έχω web. Είδα μια τεράστια ευκολία. Βρε, καλύτερα χειροκίνητο καμιά φορά. Έτσι. Εμένα μου λένε γιατί πας στην τράπεζα. Άσε, λέω, να πάω στην τράπεζα. Δεν είναι έτσι. Και εγώ έτσι ήμουνα, όπως εσύ. Oh. Και ακούει και η κυρία Φραγκάκη και θα μάλλον. Το ότι σου έρχεται ένας μοναδικός κωδικός για τις μεταφορές ή τις συναλλαγές που θα κάνεις, ο οποίος ισχύει για 2-3 λεπτά και έπειτα σβήνεται, δεν υπάρχει αυτός, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και σας τα λέω εγώ, σας το ξαναλέω, που η σύζυγός μου και η κόρη μου με λένε νεάτερτα όσον αφορά στην τεχνολογία. Για λέγε, ρε Κατερίνα μου, τώρα τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, πώς μπλέξαμε με το phishing? Πάρα πολύ ωραία. Τα πάμε σαν μια παρέα εδώ πέρα, φίλων. Είναι ένα σημαντικότατο θέμα και ειδικά η μεγαλύτερη σε ηλικία την έχουν πατήσει, να το πούμε απλά. Εκεί την πατάνε οι μεγάλοι. Διότι λόγω του lockdown μπήκαμε στη διαδικασία ξαφνικά να ψωνίσουμε ηλεκτρονικά. Ενώ αυτό δεν ξέραμε να το κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι νεότερες γενιές βεβαίως το έκαναν. Οι μεγάλοι δεν το ήξεραν. Αναγκάστηκαν να το κάνουν. Έχουν πάρει επίσης κινητά στα χέρια τους, τα οποία πολλές φορές δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν τόσο καλά όσο κάποιος νεότερος, ο οποίος το έχει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν κινητά τα οποία δεν σου δίνουν την ασφάλεια που έχουν άλλα κινητά, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε, ας πούμε, στο Wi-Fi της καφετέριας. Να μπορεί να υποκλαπεί πάρα πολύ εύκολα ο κωδικός μας. Άρα τι σημαίνει? Η πρώτη συμβουλή που έχω να δώσω στον κόσμο, την εμπειρία μου, είναι για να κάνουμε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, θα το κάνουμε από υπολογιστή μας, από το λάπτοπ μας. Και όχι από Wi-Fi τράπεζας.
Σε καμία περίπτωση. Καφετέρια, συγγνώμη. Καφετέρια ή κάποιο WiFi. Συγγνώμη, όταν είμαι σε WiFi, σε εξωτερικό χώρο, π.χ. στο WiFi του Δήμου, ρε παιδί μου, κινδυνεύω. Βεβαίως. Στο WiFi του Δήμου στην πλατεία. Στο ελεύθερο WiFi. Οποιοδήποτε hacker μπορεί να μπει μέσα και να σου πάρει πολύ σημαντική συμβουλή. Πάρα πολύ σημαντική. Δεν το έχει πει αυτό. Ούτε εσύ δεν το έχει πει αυτό. Όχι, όχι. Άρα, Κατερίνα, μα έσωσε τα λεφτά μα. Πολύ μπροστά. Πρέπει πρώτα απ' όλα από τον υπολογιστή μας, τον οποίο έχουμε συστήματα ασφαλείας και ξέρουμε ότι έχουμε σύστημα ασφαλείας το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή, να μπαίνουμε και να κάνουμε όλες τις τραπεζικές μας συναλλαγές. Άρα το φίλε Θεοδόση, η Κατερίνα Φραγκάκη λέει εδώ, δεν είναι μόνο το mail που θα σου έρθει, δεν είναι μόνο το SMS, μπορεί να σου υποκλέψουν τους κωδικούς και όντας ανυποψίαστος και χωρίς να έχεις λάβει μήνυμα υποτίθεται από την τράπεζα, όντας μέσα σε ξένο WiFi. Εκεί όμως υπάρχει δικλίδα ασφαλείας των τραπεζών. Όταν θα ξεκινήσει ο ψαράς, έτσι ονομάζω τον απατεώνα, αυτός που κάνει ψαρά, το phishing, ο Fisherman, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και μάλιστα είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τους Waterboys. Ναι. Όταν θα ξεκινήσει λοιπόν να κάνει συναλλαγή, θα πρέπει να έχει και τον μοναδικό κωδικό που έρχεται αυτόματα για τη συναλλαγή, το οποίο θα έρθει στο κινητό σου ή οπουδήποτε αλλού. Σωστά, εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ σοβαρή δικλίδα ασφαλείας. Και για να σας το πω πάρα πολύ απλά, αυτή η δικλίδα ασφαλείας ήταν και εμένα που με έκαμε να πάω να κάνω web. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πες μας ένα άλλο θέμα που θέλω να πω. Κατερίνα Φραγκάκη στο τηλέφωνο, να πούμε στην τηλεφωνική γραμμή, και Θεοδόσης Πάνου στο στούντιο δίπλα μου. Ναι, Κατερίνα μου. Λοιπόν, πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα. Τους έρχεται ξαφνικά ένα μήνυμα από έναν καλό του φίλο που δυστυχώς έχει υποκλαπεί το προφίλ του. Και λέει η Κατερίνα Φραγκάκη στο Δημήτρη Μάρκο, Δημήτρη μου, θέλω δανεικά. Ή το πορτοφόλι του. Του κλέψαν το πορτοφόλι, βέβαια, μου είχε έρθει και εμένα. Ποτέ στο φίλο μας δεν στέλνουμε, είτε μας στείλει email, είτε μας γράψει μήνυμα, δεν πάμε στη διαδικασία να στείλουμε ηλεκτρονικά τους κωδικούς μας. Πολύ προσοχή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αμέσως είναι να τον πάρουμε τηλέφωνο, να τον ειδοποιήσουμε, ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία άμεσα και να ενημερωθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πολύ σωστά. Επίσης, αν δούμε ότι έχουμε χάσει κάποια χρήματα με τους τρόπους που αναφέραμε, άμεσα το αναφέρουμε αυτό στην τράπεζα και ουσιαστικά ο κίνδυνος που έχουμε είναι τα 150 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό προστατεύεται βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού που υπάρχει, εφόσον μπούμε στη διαδικασία άμεσα να το αναφέρουμε στην τράπεζα, ώστε να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να σταματήσει αυτήν την εγκληματική διαδικασία. Καθότι, κυρία Φραγκάκη, αν δεν κάνω λάθος και παρακαλώ να με διορθώσετε, τα χρήματά μας στην τράπεζα, τα οποία έχουμε καταθέσει και διαχειριζόμαστε, είναι παραλλήλως και ασφαλισμένα, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Μέχρι το ποσό για το οποίο κινδυνεύουμε είναι μόνο τα 150 ευρώ. Τα υπόλοιπα ποσά είναι ευτυχώς ασφαλισμένα. Δηλαδή, αν εγώ πέσω θύμα phishing και μου πάρουν 1.000 ευρώ από το λογαριασμό μου, μου τα επιστρέφει η τράπεζα? Όχι. Πλην των 150. Στα επιστρέφει πλην των 150. Α, ωραία. Εάν κάνετε τη διαδικασία, αν κάνει τη διαδικασία που είπε η κυρία Φραγκάκη, δηλαδή άμεση δήλωση. Πολύ ναι. Άμεσα. Όχι μετά από δύο μήνες. Γιατί εγώ, συγγνώμη, Κατερίνα, γιατί εγώ πήρα με το που μου ήρθε το μήνυμα, πήρα μια τράπεζα που την ήθελα, δεν θα πω ποια τράπεζα, και που την ήθελα και κάτι. Και λέω, φίλοι μου, τάδε, μπορεί να μου πει, αν τελικά την πάταγα και έπεφτα θύμα phishing, θα έπαιρνα τα λεφτά μου πίσω? Μου λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, μου λέει. Δεν το ήξερε καλά το θέμα. Δεν το ήξερε. Εντάξει. Άρα, χάνουμε μόνο τα 150, τα υπόλοιπα αποζημιώνονται. Τα 150 ευρώ δυστυχώς τα χάνουμε. Και μετά αποζημιωνόμαστε για το υπόλοιπο. Κανονικότητα. Και αποζημιωνόμαστε. Αν δεν αποζημιωθούμε, εκεί θα πρέπει να πάμε στα δικαστήρια. Δεν το ευχόμαστε, βεβαίως. Στον κόσμο δεν χρειάζεται να το ευχόμαστε. Έβγαλε πολλές ειδήσεις και πολλές συμβουλές έδωσε αυτή η εκπομπή. Βέβαια. Σήμερα. Με την πολύτιμη βοήθεια και των δυο σας. Δηλαδή με την βοήθεια της δικηγόρου μας, της Κατερίνας Φραγκάκη, και του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Δώσαμε καταρχάς πολύ σημαντικές συμβουλές και δεύτερον βγάλαμε και ειδήσεις. Και καθησυχάσαμε και τον κόσμο ότι και θύμα phishing να πέσεις, γιατί βγάλαμε την είδηση στο τέλος. Αυτό που λες τώρα στο τέλος είναι πολύ σημαντικό, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Απλώς δεν δίνουμε τους κωδικούς μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ας κοιτάξουν ότι κάθε επίσημο έγγραφο που έρχεται από την τράπεζα κάτω-κάτω
γράφει το εξής: η τράπεζα ποτέ δεν πρόκειται να σας ζητήσει τους κωδικούς σας και ούτω καθεξής. Πάντα σε όλα τα μηνύματα που στέλνει η τράπεζα το γράφει αυτό. Ας σπαταλήσουμε μερικά δευτερόλεπτα να το διαβάσουμε αυτό το. Ακριβώς. Αυτή τη σημείωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα να έχετε, Κατερίνα και Θεοδόση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές. Γεια σας.